Γεια σας, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα δούμε όχι το Dungeon Degenerates Hand of Doom, το οποίο το έχουμε δει σε άλλο βίντεο, θα κάνουμε όμως unbox κάποια από τα expansions του Dungeon Degenerates που έχω στην κατοχή μου. Δηλαδή, έχω πάρει ένα mini expansion με κάποιες κάρτες για τις πόλεις, έχω πάρει δύο expansion με extra χαρακτήρες, το Adventure expansion, καθώς και το Freaks and Psychos expansion που ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, καθώς και το πακέτο με βιβλία lore που υπάρχουν για το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τι ακριβώς περιέχουν αυτά τα expansions. Για να δούμε λοιπόν τι έχουν τα expansions αυτά που έχω στην κατοχή μου. Ας ξεκινήσουμε από το Adventure expansion. Βλέπετε και εγώ τα ανοίγω πρώτη φορά τώρα. Κλασικό unboxing. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν καινούργιοι χαρακτήρες, ας τους δούμε. Carnival Drifter. Και από πίσω, backstory. Suggested skill, suggested weakness. Συγγνώμη, εννοούσα από πίσω. Για να δούμε την Carnival Drifter. Και θηλυκή. Και αυτή, Soldier of Fortune. Ένα στρατιωτικός πολεμικός χαρακτήρας. Dishonored Knight. Ατιμασμένος υπότης. River Pirate, πειρατής των ποταμών. Banished Sorcerer, αυτό τον έχουν εξορίσει από την φυλή του. Wastelander, ζει στα Wastelands λογικά. Alicat, δηλαδή σε λυκάνθρωπος, μεταμορφώνε σε άνθρωπο σε γάτα. Βλέπετε, φανταστικό artwork. Και Jack Slasher, human με pumpkin hat, όμως αυτό είναι καπέλο αυτή η κολοκύθα. Επίσης φυσικά υπάρχουν τα σταντής των χαρακτήρων, καθώς και τα αντικείμενά τους και τα skills τους. Ωραίο λοιπόν το expansion αυτό με 8 νέους χαρακτήρες. Ας δούμε ποιους 8 νέους χαρακτήρες προσθέτει και το Freaks and Psychos. Freaks and Psychos λοιπόν. Λίγο πιο καλά κλεισμένο αυτό από το άλλο. Και με τις κάρτες βλέπουμε στο εσωτερικό να έχουν ανοίξει. Μικρά προβλήματα όμως προσθέτουν στο χαοτικό παιχνίδι. Και εδώ έχουμε Charlatan Magician, ένας τσαρλατάνος λοιπόν μάγος. Cloaked Killer. Reptilian αυτός, μάλιστα, κάποια άλλη φυλή λοιπόν του παιχνιδιού. Physic Confectioner. Ένα ψαροειδές πλάσμα από αυτά που ζουν στα wetlands, λογικά. Hermit Ascetic. Ερημίτης ασκητής λοιπόν, Warlock ή Wizard. Φαίνεται και λίγο τρελός. Highway Robber, ληστής των δρόμων. Naughty Naturalist. Δρυίδης δηλαδή. Γυμνός θα μου πεις είναι, θα μπορούσαν και δρυίδης ή απλά ακτιβιστής. Sharpshooter, δηλαδή sniper. Και solitary swordsman, ένας μοναχικός πολεμιστής. Και τα skills τους και τα αντικείμενά τους είναι εδώ, θα τα μαζέψω λίγο αργότερα. Ας δούμε τώρα αυτό το mini expansion City Scum. Βλέπουμε λοιπόν τις κάρτες. Βλέπουμε εδώ καταρχήν μία εξήγηση, μάλλον καινούργια ability των τεράτων και κάποια λογική, κάποια εξήγηση για το πώς γίνεται το targeting. Settlement Encounter, που δεν θυμάμαι να έχουμε δει μέχρι τώρα. Wetlands Master, Lowlands Master, Highlands Master, Monster, Low, Sign of Power και Loot. Άρα έχουμε κάρτες που εκτός από το Settlement Encounter, Food Card λέει, οι υπόλοιπες μπαίνουν στα αντίστοιχα decks τους. Gutter Milk, The Gift, Torture Monk, Convict Conscript, Snout Beast, Platter Pest. Φοβερό άρθρο, εντάξει. Ο Billy Wurst, ο οποίος έχει ένα λουκάνικο και μάχεται. Αυτός είναι που κάνει abuse, σε κάνει demoralize λέει. Ενδιαφέρον λοιπόν αυτές τις καινούργιες κάρτες.
Για το τελευταίο deck που δεν έχουμε, συγγνώμη, το τελευταίο expansion που δεν έχουμε ανοίξει ακόμα, είναι αυτό με τα βιβλία. Το οποίο ανοίγει κάπως έτσι λογικά. Ας κάνουμε στην άκρη τις κάρτες του προηγούμενου expansion, να δούμε λίγο τα βιβλία. Και βλέπουμε εδώ Guide to Vorstreich. Vorstreich είναι ο κόσμος. The Badlands and Beyond. 4 Missions Inside. Και βλέπουμε μέσα ότι έχει περισσότερα την αγαπημένη μας εικονογράφηση. Περιγράφει τον κόσμο, τις τοποθεσίες. Και το συγκεκριμένο έχει και ένα χάρτη της περιοχής, καθώς και τις καινούργιες αποστολές Dagger and Sword, η οποία λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρώτη αποστολή για το ξεκίνημα ενός νέου campaign. Εδώ ένα άλλο βιβλίο περιγράφει το Brittleberg και τα Lowlands, την πόλη δηλαδή στα κάτω αριστερά στο χάρτη. Και εδώ θα περιγράφει λογικά τις τοποθεσίες της με παραπάνω artwork όπως μας αρέσει. Αυτό δεν γράφει να έχει αποστολές, όντως δεν έχει κάτι. Περιγράφει τους οίκους ευγενών της πόλης. Horrific Hunters of the Badlands, αυτό λογικά θα εξηγεί τέρατα στα Badlands που συναντάς. Ναι, Orc Butcher, Etin, The Mad Goblin κλπ. Thugs and Thralls of the Vorstreich, επίσης θα εξηγεί τέρατα λογικά. Ναι, Slugger, High Inquisitor and Smelling Dwarf, Bounty Hunter, Sausage Golem. Εδώ πολύ λουκάνικο παίζει. Οι γερμανικές καταβολές του παιχνιδιού. Και εδώ αυτά είναι ανάποδα για κάποιο λόγο. Physoid Freaks of the Wetlands. Στα Wetlands λοιπόν, όπως είπα, ζουν αυτά τα ψαροειδή πλάσματα. Και εδώ έχουμε εξτρά πληροφορίες για αυτά, καθώς και ένα χάρτη των Wetlands. Με μεγάλη εικονογράφηση, πάρα πολύ ωραία. Teetering Terrors of the Highlands, και εδώ τέρατα, αλλά τέρατα των Highlands αυτή τη φορά. Και βλέπουμε ότι μοιάζει κάθε τοποθεσία να έχει τη δική της, το δικό της theme. Creepy Cults of the Lowlands. Α, εξαιρετικό, εδώ έχει διάφορες αιρέσεις και τέρατα. Δηλαδή είναι απόλαυση, το artwork είναι απόλαυση. Pigskin Ports and the Highlands. Εδώ εξηγεί την πόλη Pigskin Ports και γενικά τα Highlands, και εδώ δεν έχει αποστολές. Tomb Lake and the Wetlands και 4 new missions. Άρα τα Wetlands και το δέντρο τους είναι εκεί και περιγράφεται εδώ. Υπάρχουν και κάποιες αποστολές καινούριες, οι οποίες ξεκινάνε από εδώ με το Serve the Scroggling King. Και από ό,τι διαβάζω πάνω, μπορείς να ξεκινήσεις ένα campaign με αυτό και να παίξεις ένα campaign μόνο με τις αποστολές εδώ μέσα. Πολύ πράγμα λοιπόν, πάρα πολύ πράγμα, και τα expansion και το βασικό, πολύ περιεχόμενο. Πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις για αυτό το παιχνίδι όμως που μου αρέσει, το αγαπώ, θα έλεγα, πάρα πολύ. Είδαμε λοιπόν τι έχουν τα expansions. Εκτός από τα βιβλία, τα υπόλοιπα προσθέτουν εξτρά χαρακτήρες, καθώς και encounters για τις πόλεις που μέχρι τώρα φαίνονταν λίγο μουντές, λίγο βαρετές θα έλεγα. Τα βιβλία φαίνονται εξαιρετικά, προσθέτουν ακόμα περισσότερη από αυτή τη φοβερή, ρετρό, πιξελιασμένη, ψυχεδελική εικονογράφηση που έχει το παιχνίδι, οπότε ανυπομονώ να τα ενσωματώσω και αυτά με το υπόλοιπο παιχνίδι για να κάνουμε επικά playthroughs. Μέχρι τότε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.